Στα χέρια του Δήμου Ρεθύμνου πέρασε μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων ένα οικόπεδο φιλέτο που ανήκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου της πόλης, στη διασταύρωση των οδών Κουντουριώτη, Ασκούτσι, Επιμενίδου, Μαρούλη. Είμαστε στη φάση που νιώθουμε τη χαρά της απόκτησης και σκεφτόμαστε τώρα δημιουργικά πώς μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση. Πάντως, ότι αυτό το ακίνητο ανήκει πλέον στην περιουσία του Δήμου μας, είναι μια πολύ σοβαρή επιτυχία. Το εν λόγω οικόπεδο που επιθυμούσαν να αποκτήσουν πολλοί επιχειρηματίες για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος κατοικιών και καταστημάτων ανήκει και επίσημα στο Δήμο Ρεθύμνου, όπου η δαπάνη για την αγορά του ανέρχεται στις 420.000 ευρώ, ποσό που θα καλύψει με δικούς του πόρους ο Μητροπολιτικός Δήμος. Θα δώσουμε 420.000 σε τρεις ετήσιες δόσεις. Θα αποπληρώσουμε το Δεκέμβριο του 2023. Θα αποπληρώσουμε το ακίνητο αυτό και το ποσό αυτό είναι κάτω και της αντικειμενικής αξίας του. Το οικόπεδο που γειτνιάζει με το κτίριο της Δημοτικής Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Οδείου ανήκει στους χαρακτηρισμένους κοινοφελείς χώρους, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η χρήση του αφορά αποκλειστικά στη δημιουργία πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Δεν είναι τεράστιος ο χώρος που δημιουργηθεί, είναι περίπου 600 και πλέον τετραγωνικά κύρια χρήση χωρίς τα υπόγεια, αλλά νομίζω ότι μαζί με το δίδυμο κτίριο του που σήμερα στεγάζει τη Φιλαρμονική θα αποτελέσει ένα πολύ σοβαρό σημείο αναφοράς του πολιτισμού του Δήμου μας στην πόλη μας.